Σήμερα μπήκαμε απόλυτα συγκεντρωμένοι από την αρχή του αγώνα. Γνωρίζαμε τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα. Γι' αυτό μπήκαμε έτοιμες μετά τη χθεσινή μας ήττα από τον Άρη και πετύχαμε την πρώτη μας νίκη που την περιμέναμε, να πω την αλήθεια, από πέρσι, σαν πρωτάριδες που μπήκαμε μετά από καιρό στις πανελλήνιες διοργανώσεις. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση που πιάσαν οι αθλητριές μου. Σφίξαμε την άμυνά μας αρκετά. Πήραμε αρκετά περισσότερα rebound από τον Παναθηναϊκό, τα οποία υστερήσαμε στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε και εκεί πέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις αθλητριές μου, ήταν εξαιρετικές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν χάσανε λεπτό τη συγκέντρωσή τους. Και αυτό φάνηκε ότι από την αρχή του αγώνα ήμασταν μπροστά στο σκορ. Τελειώνει η σημερινή μέρα. Χαιρόμαστε για την νίκη που κάναμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι με την ομάδα της Καλαμάτας, η οποία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και αυτή. Συγκεντρωμένες θα παλέψουμε για την επόμενη μας νίκη. Αρχικά να δώσω χαρακτήρια στην Καβάλα και στον προπονητή της. Τα κορίτσια κάνανε τεράστια προσπάθεια. Εμείς δυστυχώς πληρώσαμε το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, που η διαφορά ήταν στους 20 πόντους. Το πρόβλημα ήταν κυρίως οι κακές επιθετικές επιλογές που οδηγούσαν σε εύκολα καλάθια την ομάδα της Καβάλας. Και έτσι κάπως νομίζω ότι κρίθηκε το μάτς. Τα κορίτσια της Καβάλας βρήκαν αυτοπεποίθηση, βάλανε μεγάλα σουτ και εμείς δεν ήμασταν πνευματικά έτοιμοι για να μπορέσουμε να γυρίσουμε ένα τέτοιο μάτς. Νομίζω ότι η Καβάλα έκανε πολύ καλό μάτς, ήταν πολύ στοχευμένα τα πράγματα που είχε δουλέψει. Εμείς δυστυχώς δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι και φέρουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι προπονητές σε αυτό το κομμάτι. Θα δουλέψουμε με τα κορίτσια, το πνευματικό κυρίως κομμάτι, για να παρουσιαστούμε έτοιμοι αύριο, καθώς ο χρόνος δείχνει να είναι σωματικά τουλάχιστον και μπασκετικά το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού. Το σημερινό παιχνίδι είχαμε μπει από το πρώτο λεπτό δυνατά, έτσι όπως θέλαμε να μπούμε. Με την χθεσινή ήττα ήταν αναγκαία αυτή η νίκη η σημερινή. Καμία σχέση το χθεσινό με το σημερινό παιχνίδι, διότι μπορούσαμε να ματσάρουμε τα κορίτσια. Θέλουμε τις υπόλοιπες τρεις νίκες, τις θέλουμε και αυτές. Θα πούμε δυνατά. Αύριο έχουμε ένα διαφορετικό μάτς με την Καλαμάτα. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα πούμε δυνατά, όπως μπήκαμε και σήμερα και πήραμε αυτή τη διαφορά που πήραμε και ήμασταν πάρα πολύ καλές. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια στα κορίτσια του Παναθηναϊκού για την προσπάθειά τους. Και καλή συνέχεια. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην Καβάλα. Από το πρώτο ημίχρονο χάσαμε την ψυχραιμία μας και δεν αποδώσαμε έτσι όπως θα θέλαμε να αποδώσουμε. Προσπαθήσαμε όμως να συνεχίσουμε δυναμικά, δεν το καταφέραμε. Τα ξεχνάμε όμως, γιατί αύριο έχουμε ένα επίσης δύσκολο παιχνίδι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.